Όταν αναλάβαμε τον χώρο αυτό, όπως και όλο τον πρώην Δήμο Φιλίππων, θέσαμε ως βασικούς στόχους την ανάπτυξη πάνω σε ένα μοντέλο που είχε ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από τον Λευτέρη τον Κοταΐδη κυρίως, από τον Λάζαρο τον Τσαταλπασίδη, από τον Ζαχόπουλο, όλους εκείνους οι οποίοι βάσισαν την ανάπτυξη όσον αφορά την περιοχή, την ανάπτυξη της περιοχής, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και κυρίως στα λασπόλουτρα αλλά και στην αγροτική παραγωγή εννοείται. Τώρα όσον αφορά το πυλαθεραπευτήριο, εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε την πελατεία του θεραπευτηρίου αυτού. Καταφέραμε να αποσπάσουμε, να εξασφαλίσουμε την αναγνώριση που είναι, επαναλαμβάνω, η μοναδική αναγνώριση στη χώρα μας. Να σημειώσετε μάλιστα ότι και όσον αφορά τις ιαματικές πηγές, ελάχιστες είναι οι αναγνωρισμένες από τον ΕΟΤ που έχουν ιαματικό χαρακτήρα, σε όλη την Ελλάδα λοιπόν. Άρα είμαστε και εμείς η μοναδική αναγνωρισμένη πηγή λουτροθεραπευτήριο σε όλη την Ελλάδα και πυλοθεραπευτήριο και μία από τις ελάχιστες που έχουν αναγνωριστεί που έχουν ιαματικά νερά. Αφού ξεκαθαρίσαμε πρώτα τα οικονομικά δεδομένα τα οποία δεν ήταν τα καλύτερα όταν τα παραλάβαμε, είναι να προσπαθήσουμε τώρα για το αναπτυξιακό ξεπέταγμα αυτών εδώ των εγκαταστάσεων. Η πιο σημαντική συμμετοχή της Δημοφέλεια και του Δήμου Καβάλας έχει να κάνει ότι θέσαμε σε νέες βάσεις και λογικές τη λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου, αφήνοντας πίσω ερασιτεχνισμούς, προσωπικές, λογικές και άσκοπες πατάλες, οι οποίες πιθανότητα υπήρχαν στο παρελθόν. Ό,τι έχει γίνει εντός του χώρου αφορά εργασία ανεπαλαίωσης ενός μνημείου, το οποίο είχε δεχθεί κατά καιρούς, όπως σας είπα, καταστροπικές επεμβάσεις και επιτακτικά επιβαλότανε να έχουμε κάποιες σωστικές εργασίες αποκατάστασης του μνημείου. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι έχουμε δεχθεί τα συγχαρητήρια της εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Καβάλας για την προσπάθεια που καταβάλαμε για το συγκεκριμένο έργο και αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ανάδειξης της περιοχής μας. Οτιδήποτε έχει γίνει μέσα στο πυλοθεραπευτήριο αφορά εργασίες αξιοποίησης προς την ανάπτυξη μορφών υδροθεραπείας, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, οι οποίες εξασφαλίζουν εκείνο το επίπεδο ποιότητας, το οποίο κινείται στο αναπτυξιακό πλαίσιο που έχουμε θέσει για τη σταθειακή μεσοπρόθεσμη εξέλιξη του πυλοθεραπευτηρίου σε μια σύγχρονη θερμαλιστική τουριστική μονάδα υγείας και ευεξίας. Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, είμαστε η μόνη εγκατάσταση η οποία έχει ιαματικό πυλό και ιαματικό νερό. Δουλειά η οποία έγινε σε ένα μνημείο όπως ήταν το Λουτρό, το οποίο είχε βιαστεί και είναι όντως η λέξη που χρησιμοποιώ είναι πολύ επίοικης μέχρι τώρα. Τα στρώματα του τσιμέντου τα οποία έχουν βγει από αυτό το έργο, τα πλακάκια τα οποία έχουν βάλει επάνω σε αυτό το έργο, τα οποία όλα αυτά έχουν καθαιρεθεί και θα σας μιλήσει γι' αυτά ο κύριος Τσουρουκίδης. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι είναι ένα υποδειγματικό έργο αναστήλωσης που πρέπει να είναι υπερήφανη και η Δημοφέλεια και ο κύριος Τσουρουκίδης για αυτό το έργο και όποιος, διότι υπάρχουν παπαγαλάκια τα οποία λένε ότι στήχησε πάρα πολύ. Στήχησε πάρα πολύ λίγο για την δουλειά την οποία έγινε και την οποία θα δείτε. Είναι ένα σημαντικό μνημείο της περιοχής που οφείλουμε, αν θέλετε, που θα έπρεπε γύρω από αυτό, θα έπρεπε να παίξει και συμβολικό χαρακτήρα. Άρα να ταυτιστεί βασικά, θα έπρεπε να είχε ταυτιστεί με αυτό το μνημείο. Και πολύ καθυστερημένα έχει γίνει αντιληπτό ότι η αξία αυτή του μνημείου χαρακτηρίζει την περιοχή μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτό που από μικρός επισκεπτόμουν και με τους γονείς μου αλλά και με τους συγχωριανούς μου και μέσα σε αυτό λυτρώθηκαμε πολλές φορές και από το νερό που το πίναμε. Διαπιστώσα μετά από πολλά χρόνια, παρά το ότι υπήρξα αντιδήμαρχος και δεν είχα τη δυνατότητα να παρευρίσκομαι και παρά το ότι δεν είχα τη δυνατότητα διότι όσες φορές ερχόμουν να εκδιωκόμουν, το λέω αυτό με παράπονο τώρα. Το λέω αυτό γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να προσεγγίσουμε. Εδώ έπρεπε να είσαι σε κάποια ομάδα. Λοιπόν, βρέθηκα αντιμέτωπος με μια κατάσταση ελεηνή. Είχε τσιμεντωθεί το δάπεδο, άρα είχε μειωθεί, είχε καταστραφεί η πηγή. Έπρεπε να γίνει
καλλιέργεια της πηγής και βέβαια στη συνέχεια να εξεταστεί, να διερευνηθεί, να γίνει διάγνωση σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πρέπει να σας πω ότι ο θόλος του είχε προβλήματα συστατικά. Έπρεπε να θεραπευθούν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα μπορούσε εκ των προτέρων να εκτιμηθούν τα έξοδα και γι' αυτό και οι άνθρωποι που εργάστηκαν εδώ κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες και μεγάλη κατανόηση έδειξε και η δημοφέλεια. Καταστροφή λοιπόν της πηγής, καταστροφή όμως και του μνημείου. Και βέβαια εδώ θα ήθελα να πω ότι την ευθύνη εδώ δεν την έχει μόνο η τοπική κοινωνία αλλά και αυτοί που γνωρίζουν, δηλαδή και η εφορία κλασικών και βυζαντινών αρχαιοτήτων. Διότι δεν μπορεί όταν κάνουμε παρέμβαση να έρχονται για να μας σταματάνε το έργο. Το λέω αυτό πάλι με πόνο. Παρά το ότι μέχρι πριν δύο χρόνια παραλάβαμε την λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου, κατορθώσαμε σε ένα πολύ κρίσιμο διάστημα η υπηρεσία με τη βοήθεια των τοπικών δημοτικών συμβούλων να δείξει πάρα πολύ ψηλά αντανακλαστικά ώστε να προλάβουμε να υλοποιήσουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες γι' αυτό, γιατί δεν ήταν σίγουρα κάτι απλό. Οι προδιαγραφές πλέον για την έκδοση της άδειας ήταν πάρα πολύ υψηλές. Βρισκόμαστε στον τελικό σχεδιασμό των μονάδων ατομικής υδροθεραπείας και πυλοθεραπείας, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε δύο υφιστάμενα κτίρια του πυλοθεραπευτηρίου, τα οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσαν και τα λειτουργήσαμε και εμείς για κάποιο μικρό διάστημα, παρανόμως ως κοιτώνες, ως χώρους διαμονής επισκεπτών. Αυτά από φέτος έχουν σταματήσει να λειτουργούν και βρίσκονται πλέον στη φάση της έναρξης της υλοποίησης της νέας επένδυσης.